που είπα το αμπρέλα της Ριάννας, είχα λίγο άγχος για τα παπούτσια και δεν μου τελευταία στιγμή ήρθε η stylist και μου βάφτε τα νύχια μου. Και εγώ νομίζω ότι θα μου έλεγε, you know, βάλε μία από τα πιο χαλαρία θες, αλλά αυτή είναι μοιάζει για τα νύχια μου, αλλά εγώ είχα άγχος για τα παπούτσια. Κοιτάξτε, και θέλαμε και το Σάκη να μου λέει, ο Σάκης Βάζ να μου λέει εκείνη τη στιγμή τι θα πεις. Και αυτός με κάνει να νιώθω πιο ok. Ξέρεις που ήταν, είδα το Σάκη. Η χειρότερη μου εμφάνιση στο X Factor μέχρι τώρα ήταν το «Άσε με λοιπόν» του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Επειδή εκείνη την εβδομάδα είχα πονοκέφαλους συνεχώς και έπρεπε να παίρνω και χάπια, αντιβίωση και είχα άγχος για τα ελληνικά και ήμουν και άρρωστη. Ήτανε όλο αυτό και νομίζω βγήκα έξω στη σκηνή και και αυτό φαίνεται όταν το ξαναείδα το βίντεο, ότι ήμουν φοβισμένη, βγήκα και θέλω να τρέξω, να φύγω. Ήτανε... δεν ξέρω τι είχα πάθει εκείνη την εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι το τραγούδι που ήταν η καλύτερη μου εμφάνιση ήταν το Black Horse Cherry Tree. The one for me, yeah. Be black.
ανήκω το stage του X Factor και μου άρεσε πολύ το τραγούδι. Παρόλο που ήμουν προτινόμενη εκείνη τη νύχτα, το τραγούδι για μένα ήταν η αγαπημένη μου εμφάνιση. Δύσκολη φαντάζομαι η απόφαση για τους κριτές. Έχουμε τους Jukebox και την Ιωάννα. Και το μόνο που σκέφτηκα όταν είδα τους Jukebox να είναι και αυτοί υποψήφιοι, το μόνο που σκέφτηκα ήταν γιατί οι Jukebox. Και εγώ. Πρέπει να φύγουν οι Jukebox. Θεωρώ ότι η Ιωάννα πρέπει να παραμείνει στο παιχνίδι. Ποτέ μου δεν επίστευα ότι θα φτάνω στους τελευταίους 6. Απλώς δεν επίστευα ότι θα φτάνω ούτε στο Judges Houses. Και τώρα που φτάνω εδώ, είναι το πιο ωραίο πράγμα, επειδή πάντα ήθελα να κάνω κάτι με τη μουσική, να τραγουδάω. Και πάντα το είχα στην καρδιά μου αυτό. Τώρα που έχω μείνει και μόνη στην ομάδα μου, νιώθω πολύ περήφανη ότι έχω φτάσει ως εδώ. Πρέπει να είμαι καλή στο κάθε live, πρέπει να δουλεύω σκληρά, επειδή αντιπροσωπεύω τον εαυτό μου και τον κύριο Λεβέντισο. Αυτό με κάνει να έχω λίγο άγχος και νομίζω όλοι όσοι έχουμε φτάσει ως εδώ είμαστε νικητές.